Ακολουθούμε τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος δέχτηκε το challenge και θα απαντήσει ερωτήσεις μου. Για να δούμε, θα αντέξει. Πάνο! Τι γίνεται, παιδιά! Είσαι έτοιμος! Dukes of Hazard! Αλλά η βλακή ήταν ότι ποτέ δεν κλείνω. Το είδες το χειρόφωνο που τράβηξε. Το είδα. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Είμαι έτοιμος. Τα έχω. Απόψε βλέπω καθαρά τους γρίφους και τις λύσεις. Σταθήκαν πλάι μου, υπάκουα σκυλιά, όλες οι απαντήσεις. Πάνω, τι έφαγες για πρωινό? Καλή ερώτηση. Σαν πρωινό μου συνήθως τρώω αμυγδαλόγαλα. Αμυγδαλόγαλα. Γιατί νομίζω ότι έχω πρόβλημα με τη λακτόζη. Ή αυτή έχει μαζί μου. Δεν ξέρω. Δεν τα έχουμε βρει ποτέ. Δεν τα έχουμε λύσει. Singles. Ουσιαστικά η δεύτερη εμπειρία μου μπροστά σε φάκο, τηλεόραση και τα λοιπά. Η singles ήταν... για την πρώτη δεν θα μιλήσω, γιατί τέτοιο, θα πρέπει να το ψάξετε, να το γκουγκλάρετε αυτό και δεν ξέρω αν θα το βρείτε κιόλας. Εγώ ήμουν κακός στο πρώτο. Και στους singles δεν ήμουν πολύ καλός, αλλά... Ποιος χαρακτήρας ήταν πιο κοντά στον Πάνο? Από αυτούς που έχω κάνει? Ναι. Οπότε όλοι οι χαρακτήρες πάνω κάτω ήταν κοντά σε μένα. Πες μια ατάκα που σου κόλλησε από τις σειρές ή από το θέατρο. Μια ατάκα που μου κόλλησε. Μη δίνει σημασία, νομίζω ήταν αυτό που μου κόλλησε, και γιατί έγινε και τραγούδι μετά και έγινε το δώσει σημασία. Βλέπεις τηλεόραση? Μόνο όταν παίζω εγώ. Τι βλέπεις τώρα? Τώρα δεν παίζω εγώ. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή στο The Voice? Όταν είχα ακόμα ελπίδες ότι δεν θα το πάρει ο Μαραβέγιας. Η πιο αστεία? Η πιο αστεία, εντάξει, ήταν θρυλικές στιγμές, ήταν μαζί σου. Ήταν εκεί αυτές οι διεκδικήσεις των παικτών. Instagram ή Facebook? Instagram. Θα κατέβαζες το Tinder? Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχεις κάνει σεξ? Προάβλιο ενός σχολείου. Ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά? Κόλλαγα ετικέτες του Κλειδαρά πάνω από ετικέτες άλλων κλειδαράδων. Ποιο τραγούδι άνοιγε στο πρόγραμμά σου στο Σταυρό του Νότου την πρώτη φορά ever? Νομίζω ήταν Him, Join Me in Death. Τι πίνεις όταν βγαίνεις έξω? Τα πάντα δυστυχώς, αλλά θα το κόψω αυτό, θα βελτιωθώ. Με ποιον θα ήθελες να κάνεις ντουέτο που δεν έχεις κάνει ακόμα? Από όσους δεν είναι τραγουδιστές? Από όσους δεν είναι τραγουδιστές, να κάνω ντουέτο. Νομίζω με τον Μαρκουλάκη για κάποιο λόγο θα ταιριάζαμε. Το καλύτερο δώρο που σου έχουν κάνει ποτέ? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Το αγαπημένο σου μότο? Όλα είναι μέσα στο κεφάλι μας, όλα είναι στο μυαλό μας. Εμείς φτιάχνουμε την πραγματικότητα γύρω μας. Πώς λέγανε το κοριτσάκι που αγαπούσε στο δημοτικό? Πολίνα. Στείλε της ένα μήνυμα. Συγγνώμη. Ποιο τραγούδι θα ήθελες να είναι δικό σου? Το Imagine. Είσαι έτοιμος για το challenge? Ναι. Ναι. Πάσε, αισθάνομαι πάρα πολύ αισιοδόξα. Πάμε να κάνουμε το challenge. Από απόσταση το χάλερα. Εντάξει, θα το βάλουμε. Λοιπόν, είναι αυτό που λένε, ο φίλος μου είναι καλύτερος από το δικό σου. Αυτό το ακούμπησε και το ακούμπησε. Αυτό ήτανε.
Η επιτυχία δεν είναι μόνο ότι αυτό το έκανε για την αγάπη του κόσμου και για όλους αυτούς που πιστέψαμε στο Σάκη του Ρουβά. Η επιτυχία είναι ότι τώρα μπορούμε να πάμε σπίτια μας! Yeah!